Να περάσουμε τώρα στο άλλο μέτωπο της σύγκρουσης. Φωτιές έχει ανάψει από εχθές το ημερολόγιο της γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα. Η Ιωάννα, τι περιμένουμε σήμερα και πότε αναμένεται να απολογηθεί ο ίδιος ο Χρήστος Καλογρίτσας? Εύα, η δίκη αυτή με κατηγορούμενο τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παπά βρίσκεται προς το τέλος του. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θα απολογηθεί, θα απολογηθεί μέσω των δικηγόρων του. Ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας αναμένεται να απολογηθεί, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου για την ένσταση που υποβλήθηκε από την πλευρά του πρώην υπουργού, ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία έφερε ο κύριος Καλογρίτσας στη δίκη δεν είναι πραγματικά, είναι ψευδή, είναι πλαστά, ενώ ο επιχειρηματίας από τη δική του πλευρά ζήτησε και διεμήνησε χθες στο δικαστήριο αν η απόφασή του είναι ότι δεν είναι γνήσια, να προσέλθει ο ίδιος με το κινητό του τηλέφωνο και να αποδείξει την αλήθεια των καταγγελιών. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η δίκη πυροδοτεί το πολιτικό κλίμα με αποκαλύψεις που έρχονται κάθε φορά στο φως της δημοσιότητας, στον απόϊχο της κατάθεσης της γραμματέως του κυρίου Καλογρίτσα, η οποία είπε ότι έβλεπε η ίδια τσάντες και φακέλους με χρήματα από την πλευρά του επιχειρηματία να οδεύουν προς το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστούμε, Ιωάννα Μάνδρου.